Ο ψηφιακός πολιτιστικός χάρτης γνωρίζεται πολύ καλά ότι είναι μια από τις δράσεις της ΚΕΔΙΣ για τις οποίες πραγματικά έχει επενδυθεί και χρόνος και με προσπάθεια. Καταβλήθηκε για πρώτη φορά μια προσπάθεια καταρχάς να γίνει ένα κάλεσμα προς όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους του Δήμου Σερών. Ανταποκρίθηκαν σε αυτό το κάλεσμά μας και μας έδωσαν υλικό που αφορά έθιμα, τυπικά στοιχεία, ιστορία του συλλόγου, δράσεις, φωτογραφικό υλικό και βίντεο, πάνω από 40 σύλλογοι. Έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή στον ψηφιακό πολιτιστικό χάρτη, σε αυτή την πλατφόρμα, φιλοξενείται ένα κομμάτι της πλούσιας πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Αυτό που μένει λοιπόν και με τη διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται, αυτή η δράση, είναι να γίνουν οι ίδιοι πια οι φορείς των πολιτιστικών συλλόγων διαχειριστές αυτού του περιβάλλοντος, του ψηφιακού περιβάλλοντος, αυτής της πλατφόρμας. Θα κάνουμε ένα ενημερωτικό σεμινάριο, μια δράση δηλαδή, όπου οι άνθρωποι που στήσανε αυτή την πλατφόρμα, την ψηφιακή, και η ομάδα εργασίας να δείξει λοιπόν στους εκπροσώπους των πολιτιστικών συλλόγων πώς γίνεται ακριβώς αυτό. Ταυτόχρονα θα δημιουργηθεί και ένα βίντεο, έτσι ώστε πέρα από αυτή την ενημερωτική συνάντηση, όποτε χρειαστεί ανάγκη επίλυσης απορειών, να έχουν αυτό το εργαλείο στα χέρια τους για να μπορούν να τηρούν ξανά να κάνουν τη διαδικασία. Η διαδικασία αυτή τι θα είναι? Στον ψηφιακό πολιτιστικό χάρτη, στο περιβάλλον που τους αντιστοιχεί, που αντιστοιχεί στο σύλλογό τους, θα μπορούν να ανεβάσουν νέα, ανακοινώσεις, εκδηλώσεις, οτιδήποτε. Και με τον τρόπο όμως αυτό και τη διασύνθεση που θα υπάρχει και με την ιστοσελίδα του Δήμου Σερών, οποιοδήποτε μπορεί αυτόματα να ενημερωθεί για το τι κάνουν παραδείγματος χάρη οι σύλλογοι τώρα που επαναλειτουργούν. Ποια είναι τα τμήματά τους, τι εκδηλώσεις προτίθενται να υλοποιήσουν. Υποβάλαμε, θέλω να σας πω, με αυτόν τον ψηφιακό πολιτιστικό χάρτη και μία υποψηφιότητα. Μία υποψηφιότητα για τα Best City Awards, τα βραβεία για τον καλύτερων πόλεων σε διάφορες θεματικές ενότητες. Το κομμάτι λοιπόν του ψηφιακού πολιτισμού, ανεβάσαμε αυτή την υποψηφιότητα. Μας έχουν ενημερώσει ότι έχουμε περάσει στην short list, όπως λένε αυτοί, δηλαδή στην περιορισμένη λίστα των επιλέξιμων πόλεων λόγω των δράσεών τους, και αναμένουμε αρχές Μαρτίου, όπου θα γίνει και η τελετή απονομής των βραβείων, να μας ανακοινώσουν αν θα έχουμε την τιμή να συμπεριλαμβανόμαστε μέσα σε αυτούς τους νικητές αυτών των βραβείων, που όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ σημαντικό για μια πόλη, για έναν Δήμο, να έχει να αποσπά ένα βραβείο ως καλύτερη πόλη σε μια θεματική ενότητα. Αυτό που θέλω να κρατήσετε είναι ότι είναι σε αυτή την περίοδο της πανδημίας ήταν ένας τρόπος και να βοηθήσουμε τους συλλόγους να συγκεντρώσουν υλικό για πρώτη φορά, να το κατηγοριοποιήσουν. Δεν έχουν όλοι οι σύλλογοι ούτε ιστοσελίδες ούτε τέτοια δυνατότητα. Πάνω από 40 σύλλογοι λοιπόν αυτή τη στιγμή αποτελούν ένα μοσαϊκό που μέσα από ένα χάρτη αποτυπώνουν ακριβώς το προφίλ αυτού του Δήμου στον οποίο ζούμε, και ο οποίος Δήμος είναι ένα μοσαϊκό από ανθρώπους που ήρθαν από διάφορες πατρίδες και που αποτέλεσαν αυτό που σήμερα αποκαλούμε την πολιτιστική φυσιογνωμία του τόπου μας. Επομένως, σε αναμονή για εξελίξεις και για το θέμα του διαγωνισμού, το οποίο είναι άσχετο φυσικά, και για την παραγωγή πια πρωτότυπου υλικού μέσα σε αυτό το ψηφιακό πολιτιστικό χάρτη από τους ίδιους τους συλλόγους που θα γίνουν και οι διαχειριστές αυτής της ψηφιακής πλατφόρμας.